Γεια σας καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα υπέροχο σχέδιο με βελόνες. Εγώ το ονόμασα φυσαρμόνικα. Το σχέδιο αυτό είναι ακριβώς το ίδιο και από τις δύο πλευρές. Κοιτάξτε πώς διπλώνεται και όπως σας είπα, είναι ίδιο και από τις δύο πλευρές. Είναι ιδανικό για οτιδήποτε πλεκτά. Να πλέξουμε πανέμορφα παλτουντάκια, φούστες, φουστανάκια, κουβερτούλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ποιο είναι το κόλπο, το μυστικό σε αυτή τη πλέξη. Όπως βλέπετε, εδώ το κάθε κομμάτι που αποτελείται από 10 πόντους, αποτελείται από 5 πόντους καλή και 5 πόντους ανάποδη, που κάθε 4 σειρές απλά αλλάζει θέση. Και ποιο είναι το μυστικό για να μας κάνει τη φυσαρμόνικα. Το μυστικό είναι στο προτελευταίο πόντο, είναι πόντος καλή, ο οποίος στις πρώτες 4 σειρές είναι προς το τέλος και στις επόμενες 4 σειρές αυτός ο πόντος μεταφέρεται μπροστά, ακριβώς μετά το πόντο ακριανό. Λοιπόν, εδώ έχω ένα παραδειγματάκι που αποτελείται η φυσαρμόνικα από 10 πόντους, δηλαδή 5 πόντους καλή και 5 πόντους ανάποδα ή αναλλάξ. Αν θέλουμε να κάνουμε μεγαλύτερη φυσαρμόνικα, αντί για 5 βάζουμε 6 και 6, 7, 7, 8, 8 ανάλογα. Το θέμα είναι μέσα σε αυτό το πόντο. Και το σχέδιο, αυτό το συγκεκριμένο, με 5 πόντους καλή και 5 πόντους ανάποδα, δηλαδή συνολικά 10 πόντους, αποτελείται από 8 σειρές, δηλαδή 4 σειρές για τις πρώτες 5 πόντους καλή και 5 ανάποδα και επόμενες 4 σειρές είναι 4 πόντους ανάποδα και 4 πόντους καλή. Απλά σας είπα ότι στις πρώτες 4 σειρές το ένα πόντο επιπλέον, το πόντο καλή, το έχουμε προτελευταίο και στις επόμενες 4 σειρές που θα αλλάξουμε, όπως είναι σκακιέρα, θα αλλάξουμε τους πόντους από τους καλοί στους ανάποδους, ο πόντος θα μεταφερθεί μπροστά. Και σε αυτό το συγκεκριμένο σχεδιάκι, αριθμός πόντων που θα ρίξουμε στη βελόνα είναι πολλαπλό του 10, συν ένα πόντο, όπως σας είπα, το προτελευταίο, και από ένα πόντο ακριανό. Θα δείτε πόσο εύκολο πλέκεται. Κοιτάξτε, γίνεται φυσαρμόνικα. Λοιπόν, εγώ στη βελόνα έχω ρίξει 23 πόντους. Θα κάνουμε 2 κομμάτια της φυσαρμόνικας, συν ένα πόντο το προτελευταίο και από ένα πόντο ακριανό. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από την πρώτη σειρά. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο, πλέκουμε 5 πόντους καλή, 1, 2, 3, 4, 5, στη συνέχεια 5 πόντους ανάποδα, 1, 2, 3, 4, 5 και συνεχίζουμε. 5 πόντους καλή, 2, 3, 4, 5, 5 πόντους ανάποδα, 2, 3,
4 και 5 και ένα πόντο καλή, όπως σας είπα, που είναι αυτό το πιο σημαντικός πόντος για να μας βγει φυσαρμόνικα. Αυτή ήταν πρώτη μας σειρά. Στη δεύτερη σειρά θα πλέξουμε όπως κατεβαίνουν πόντοι από τη βελόνα. Πόντος ανάποντος και συνεχίζουμε. 5 πόντους καλή. 5 πόντους ανάποντα. Πέντε καλή. Πέντε πόντους ανάποδα. Αυτή ήταν η δεύτερη μας σειρά. Στη τρίτη σειρά θα πλέξουμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Πέντε πόντους καλή. 5 πόντους ανάποδα. 5 πόντους καλή, 5 πόντους ανάποδα. Και πόντος καλή, ο μαγικός, και πόντος ακριανός. Αυτή ήταν τρίτη μας σειρά. Στη τέταρτη σειρά θα πλέξουμε ακριβώς όπως κατεβαίνουν πόντοι από τη βελόνα. Πόντος ανάποντος και συνεχίζουμε. 5 πόντους καλή. 5 πόντους ανάποντα. Πλέκεται πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. 5 πόντους καλή και 5 πόντους ανάποδα. Αυτή είναι η τέταρτη μας σειρά. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας. Βλέπετε? Και στη πέμπτη σειρά, όπως σας είπα, αυτός ο μαγικός πόντος μεταφέρεται μπροστά. Δηλαδή μετά το πόντο ακριανό. Πώς θα το κάνουμε? Και πάλι ισχύει. Κοιτάξτε, σηκώνουμε το πρώτο πόντο, πλέκουμε ένα πόντο καλή και στη συνέχεια πλέκουμε 1, 2, 3, 4, 5 πόντους ανάποδα και 5 πόντους καλή. 1, 2, 3, 4, 5. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5 πόντους ανάποδα και 5 πόντους καλή. 1, 2, 3, 4 και 5 και πόντος ακριανός. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας και στην έκτη σειρά θα πλέξουμε όπως κατεβαίνουν πόντοι από τη βελόνα. Δηλαδή 5 πόντους ανάποδα, 5 πόντους καλή. 5 πόντους ανάποδα, 5 πόντους καλή. Και πόντος ανάποδος και πόντος ακριανός. Όπως σας είπα, αυτός ο μαγικός πόντος μεταφέρθηκε στις επόμενες 4 σειρές, στην αρχή του πλεκτού. Και στην 7η σειρά πλέκουμε όπως κατεβαίνουν πόντοι από τη βελόνα. Δηλαδή ένας πόντος καλή, 5 ανάποδα.
5 καλή και 5 πόντους ανάποδα. 4, 5, 5 πόντους καλή και πόντος ακριανός. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και στην 8η σειρά πλέκουμε ακριβώς όπως κατεβαίνουν πόντι από τη βελόνα. Πέντε πόντους ανάποδα, 5 πόντους καλή. Πόντος ανάποδος και πόντος ακριανός. Λοιπόν, πλέξαμε πρώτες 8 σειρές. Αρχίζει και δημιουργείται φυσαρμόνικα. Και πάλι ξεκινάμε σαν να ξεκινάμε από την πρώτη σειρά, δηλαδή με πόντι καλή. Σε αυτή την περίπτωση, μετά το πόντο ακριανό, πλέκουμε 5 πόντους καλή, 5 ανάποδα, 5 καλή, 5 ανάποδα και το πρώτο τελευταίο, αυτός ο πόντος καλή μεταφέρεται προς το τέλος. Θα είναι πρώτο τελευταίος πόντος. Στις επόμενες 4 σειρές μεταφέρεται μπροστά. Και με αυτό το τρόπο θα δημιουργηθεί αυτή η πανέμορφη φυσαρμόνικα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Αν πλέκουμε, για παράδειγμα, με περισσότερους πόντους, αντί για 5 πλέκουμε 6, 7, 8, μπορούμε να πλέξουμε, αντί για 4 σειρές, μπορούμε να πλέξουμε 6 σειρές. Να μας βγει το κουτάκι μεγαλύτερο. Θα το δείτε πλέκοντας. Είμαι σίγουρη πως θα σας αρέσει αυτό το σχεδιάκι. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, να μου γράψετε στο κανάλι μου. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Και ως συνήθως σας καλώ στο κανάλι μου να κάνετε δωρεάν εγγραφή, να είστε ενημερωμένοι με το κάθε καινούριο βιντεάκι που ανεβάζω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία!